Τα νέα όπως συμβαίνουν όταν συμβαίνουν. 984. Κυρίες και κύριοι, καλώς σας μεσημέρι. Συνεχές το σφυροκόπημα της Ουκρανίας από τους Ρώσους και χωρίς πρόοδο η συνάντηση Λαυρόφ-Κουλέμπα σήμερα στην Αντάλια. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας δήλωσε πως δεν υπήρξε πρόοδος ως προς την κατάπαυση του πυρός. Ότι ο Λαυρόφ δεν θεσμεύτηκε για τον ανθρωπιστικό διάδρομο στη Μαριούπολη και πως είναι έτοιμη για νέο γύρο συνομιλιών υπό την ίδια σύνθεση. Στις δηλώσεις του, ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών σημείωσε: «Υπενθυμίσαμε στην Ουκρανία ότι η Ρωσία έχει ήδη παρουσιάσει τις προτάσεις της. Η Μόσχα επιθυμεί μία απάντηση. Δεν μπορεί να γίνει συνάντηση Ζελένσκι-Πούτιν απλά για να γίνει. Πρέπει να υπάρχει μία βάση για να γίνει. Είναι αυτό, ότι η Δύση δημιουργεί κινδύνους στην περιοχή εδώ και πολλά χρόνια. Δεν είναι σαφές αν οι εκτοξευτήρες πυράβλων που έχει παράσχει η Δύση στην Ουκρανία θα σταματήσει. Ο Σεργέη Λαυρόφ, κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου, υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ανέπτυξαν βιολογικά προγράμματα στην περίμετρο της Ρωσίας. Αυτοί που προμηθεύουν με όπλα την Ουκρανία και οι μισθοφόροι ότι θα πρέπει να καταλάβουν τον κίνδυνο αυτό που κάνουν. Πως η Δύση δημιούργησε αυτή τη σύγκρουση, αναγκάζοντας την Ουκρανία να επιλέξει μεταξύ Δύση και Ρωσίας. Η Ουκρανία εξελίχθηκε σε δυτικό φερέφωνο, σημείωσε, πως είναι δυνατόν το ΝΑΤΟ να αποφασίζει για τη δική μας την ασφάλεια. Δεν θέλουμε την στρατικοποίηση της Ουκρανίας, δεν θέλουμε δίπλα μας μια χώρα που να ελέγχεται από τους Ναζί. Θέλουμε η Ουκρανία να είναι ουδέτερη και πρόσθεσε επίσης, μεταξύ άλλων, από αυτή την κρίση θα βγούμε με μια νέα αντίληψη για τον κόσμο, χωρίς ψευδαισθήσεις για τη Δύση. Θα προσπαθήσουμε πλέον να μην εξαρτιόμαστε ποτέ ξανά από τη Δύση. Για ανθρωπιστική τραγωδία στη Μαριούπολη, την ίδια ώρα κάνουν λόγο οι Ουκρανικές αρχές. Άνθρωποι, παιδιά είναι κάτω από τα συντρίμμια, ανέφερε σε ανάρτησή του ο Ουκρανός πρόεδρος. Ανθρωπιστικό κομβόι που προσπαθούσε να φτάσει στην πολιορκημένη Ουκρανική πόλη, τη Μαριούπολη, αναγκάστηκε να γυρίσει πίσω σήμερα λόγω των μαχών, δήλωσε η αντιπρόεδρος της Ουκρανικής κυβέρνησης, ενώ το Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης ανακοίνωσε πως σημειώνονται νέοι ρωσικοί βομβαρδισμοί. Οι βόμβες χτυπούν σπίτια, ανέφερε το Δημοτικό Συμβούλιο της Μαριούπολη σε διαδικτυακή ανάρτησή του. Η οργάνωση Γιατροί Χωρίς Σύνορα ανέφερε πως η ανθρωπιστική κατάσταση είναι καταστροφική. Ο συντονιστής έκτακτης ανάγκης της οργάνωσης στην Ουκρανία είπε ότι η κατάσταση στην πόλη χειροτερεύει μέρα με την ημέρα. Η Ρωσία αρνείται πάντως ότι θέτει στο στόχαστρο αμάχου στην εισβολή που έχει εξαπολύσει στην Ουκρανία. Το ΝΑΤΟ δεν θα γίνει συμβαλλόμενο μέρος στη σύγκρουση για την Ουκρανία, γιατί διαφορετικά θα μπορούσε να κλιμακωθεί σε τρίτο παγκόσμιο πόλεμο, δήλωσε ο ύπατος εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για εξωτερικές υποθέσεις και πολιτική ασφάλειας, Ζωζέ Μπορέλ. Το απόγευμα συνεδριάζουν οι 27 στις Βερσαλίες, Ουκρανία, άμυνα, ενέργεια στην ατζέντα. Σε κοινή συνέντευξη τύπου, οι Υπουργοί Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ηνωμένου Βασιλείου αντιτάχθηκαν στις εκκλήσεις της Ουκρανίας για ζώνη απαγόρευσης πτήσεων πάνω από τη χώρα. Στην Πολωνία, το Πεντάγωνο δήλωσε ότι δεν θα επιτρέψει τη μεταφορά πολωνικών μαχητικών αεροσκαφών στην Ουκρανία, αλλά είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο να συνεργαστεί με συμμάχους για άλλους τρόπους ενίσχυσης των δυνατοτήτων αεράμυνας της Ουκρανίας. Περισσότεροι από 7.000 πρόσφυγες από την Ουκρανία έχουν φτάσει στην Ελλάδα τις τελευταίες δύο εβδομάδες, στην πλειονότητα τους γυναίκες με παιδιά. Οι αρχές εκτιμούν ότι περίπου 700 άτομα κατά μέσο όρο εισέρχονται καθημερινά στη χώρα μας. Στη συγκέντρωση ανθρωπιστικής βοήθειας για τους πληγέντες στην Ουκρανία προχωρά ο Δήμος Φεστού το διάστημα Παρασκευή 11 Μαρτίου, Δευτέρα 21 Μαρτίου, στο πολυκέντρο του Δήμου Φεστού στις Μοίρες 8 το πρωί με 1 το μεσημέρι. Συλλαλητήριο Ειρήνης την Παρασκευή 18 του Μάρτη στις 7 το απόγευμα διοργανώνει στη Δημοτική Αγορά Χανίων η Επιτροπή Ειρήνης, τα Εργατικά Σωματεία, ο Σύλλογος Γυναικών και Φοιτητικοί Σύλλογοι. Εθελοντική αιμοδοσία αντιπολεμικού χαρακτήρα διοργανώνει η ΠΑΣΠ Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου σε συνεργασία με την αιμοδοσία του Πανεπιστημιακού και την υποστήριξη του Πανεπιστημίου την 3η 15 του μήνα από τις 9 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι στο χώρο του Ιδρύματος στο Αμφιθέατρο Σμυρνάκη. Έραλη ενόδου των τιμών των υγρών καυσίμων καθημερινά. Έχει υπερβεί τα 2 ευρώ το λίτρο η αμόλυβδη βενζίνη, ενώ εκτιμήσεις θέλουν την μέση τιμή της να εκτοξεύεται στα 2,5 ευρώ μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Για ακραίες διακυμάνσεις καθημερινά που δεν σε αφήνουν εκτιμήσεις την επόμενη μέρα, κάνει λόγο μιλώντας στον 984 ο Γενικός Γραμματέας της ΠΟΠΕΚ, Γιάννης Μαυράκης. Σήμερα στην πόλη του Ηρακλείου η μέση τιμή της βενζίνης κυμαίνεται στα 2,15, του πετρελαίου κίνηση στο 1,95, στο πετρέλαιο θέρμανση στο 1,60, αλλά με τις αυξήσεις να είναι
ή τις τιμές να είναι διαφορετικές στην ενδοχώρα λόγω της μεταφοράς των καυσίμων, όπως επίσης και της χαμηλής ζήτησης. Επιστολή της ΟΕΒΕΝΗ στον Πρωθυπουργό και στους αρμόδιους υπουργούς, από τους οποίους ζητά να αντιμετωπίσουν την ακρίβεια, όπως σημειώνουν, η Ομοσπονδία γίνεται καθημερινά αποδέκτης διαμαρτυριών από επαγγελματίες, βιοτέχνες και εμπόρους, οι οποίοι δεν έχουν πλέον άλλα περιθώρια απορρόφησης των αυξήσεων. Στις προτάσεις, η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης αλλά και του ΦΠΑ σε ενέργεια και βασικά καταναλωτικά αγαθά, ώστε να μειωθούν οι τιμές και να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Στο 7,2% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός το Φεβρουάριο, έναντι 6,2% που ήταν τον Ιανουάριο, σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία ανακοίνωσε η Ελστάτ. Στις 29 Απριλίου αναμένεται να γίνει η επόμενη πληρωμή του επιδόματος θέρμανσης για τους δικαιούχους για το σύνολο των αγορών που θα τιμολογηθούν έως 31 Μαρτίου και υπό την προϋπόθεση καταχώρησης των απαιτούμενων στοιχείων έως και τις 15 Απριλίου 2022. Το επίδομα καταβάλλεται σε αυτούς που έχουν κάνει αγορές πετρελαίου ή φυσικού αερίου ή άλλων καυσίμων θέρμανσης και για αγορές καυσόξυλων ή πέλετ για όσους διαμένουν μόνιμα σε ορεινές περιοχές. Αυστηροποιούνται τα κριτήρια για την παραμονή στις λίστες εγγεγραμμένων ενέργων του ΟΑΕΔ, ενώ ταυτόχρονα αλλάζει το πλαίσιο των προγραμμάτων κατάρτισης, σύμφωνα με το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας για την αναδιάρθρωση του ΟΑΕΔ, το οποίο παρουσιάζεται σήμερα και τίθεται τις επόμενες ημέρες σε διαβούλευση. Εφ' εξής, την παραμονή του ανέργου ή τη διαγραφή του από τη λίστα εγγεγραμμένων ανέργων του ΟΑΕΔ θα κρίνουν εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Τα κριτήρια είναι ίδια με αυτά που προβλέπονται για τη χορήγηση του επιδόματος θέρμανσης. Για τον έγκαμο το πλαφόν ορίζεται στα 20.000 ευρώ. Βροχές και χιόνια φέρνει ο Φίλιππος και στην Κρήτη. Σε οροπέδιο Λασιθίου, Ανόγια και Σαμοσφακιά, τα χιόνια έκλεισαν τα σχολεία με απόφαση των δημοτικών αρχών για την ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών. Με αντιολισθητικές αλυσίδες και 4x4 κυκλοφορία των αυτοκινήτων στο δικό δίκτυο των παραπάνω περιοχών. Έχουμε λάβει μέτρα για την αντιμετώπιση του φαινομένου, αναφέρει στον 984 ο Δήμαρχος Οροπεδίου Γιάννης Φακιανάκης. Στις 4 σήμερα το απόγευμα θα γίνει μια νέα τηλεδιάσκεψη μεταξύ των αντιπεριφερειαρχών με τον Υπουργό Πολιτικής Προστασίας. Ανοιχτό το κέντρο αστέγων του Δήμου Ηρακλείου, όπως ανακοινώθηκε, μέχρι και την Κυριακή 13 Μαρτίου για την φιλοξενία όλων όσων το επιθυμούν. 4 νεκροί σε 2 τροχιά χθες στους δρόμους της Κρήτης. Το πρώτο σημειώθηκε το πρωί στη διασταύρωση προς Αρμανόγια, όπου τραγικό θάνατο βρήκε ένα ζευγάρι, και το δεύτερο το βράδυ στο Σκαλάνι με 2 και πάλι νεκρούς. Σοβαρό τροχαίο χθες το μεσημέρι στις Βρύσες επίσης, όταν αυτοκίνητο βγήκε εκτός πορείας και κατέληξε στα χωράφια, με αποτέλεσμα η οδηγός να εγκλωβιστεί σε αυτό. Στους 10 οι νεκροί από την αρχή του χρόνου μέχρι σήμερα, 10 του Μάρτη. Ο ανθρώπινος παράγοντας προτίτια πρόκλησης του τροχαίου σε όλες τις εκφάνσεις, σημειώνει ο δάσκαλος εκπαίδευσης υποψηφίων οδηγών Αλέξανδρος Μημαράκης στον 984. Σε περαιτέρω άρση των μέτρων κατά της διασποράς του νέου κορονοϊού προχώρησε χθες Πέμπτη η Επιτροπή των Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Υγείας. Οι ειδικοί εισηγήθηκαν να αυξηθεί η πληρότητα στα γήπεδα στο 75% από 50% και να αυξηθεί η πληρότητα στα πλοία στο 100% εν ώψη και της έναρξης της τουριστικής σεζόν. 2087 τα κρούσματα χθες στην Κρήτη και 23.335 σε όλη τη χώρα. 4 οι θάνατοι που καταγράφηκαν λόγω των επιπλοκών της νόσου στην Κρήτη το τελευταίο 24ωρο, 157 σήμερα οι ασθενείς, από τους οποίους οι 140 που νοσηλεύονται στις κλινικές COVID και οι 17 στις μονάδες εντατικής θεραπείας. Στη δέσμευση ότι θα δοθεί νέα διμηνή παράταση έως και 31 Μαΐου του 2022 στις συμβάσεις των εργαζόμενων ορισμένου χρόνου αυτοδιοίκησης που προσλήφθηκαν στις περιφέρειες και στους Δήμους προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι αυξημένες ανάγκες της πανδημίας, προχώρησε ο Υπουργός Εσωτερικών Μάκης Βορύδης. Σε κοινοβουλευτική παρέμβαση για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν νεοδιόριστη εκπαιδευτική αμαία, προχώρησαν 36 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ με πρωτοβουλία Σωκράτη Βαρδάκη, καταθέτοντας αναφορά με την επιστολή των 345 νεοδιόριστων εκπαιδευτικών αμαία, μεσίζυγο αμαία, τέκνο αμαία, γενικής και ειδικής εκπαίδευσης, με την οποία αιτούνται την ένταξή τους στις ειδικές κατηγορίες ή του δικαιώματος αίτησης, άμεσης μετάθεσης κατά προτεραιότητα, άμεσης απόσπασης, οριστικής τοποθέτησης,
κατά προτεραιότητα σε όσους οι ίδιοι οι σύζυγοι τα τέκνα τους έχουν αναπηρία άνω του 67% ανεξάρτητα παθήσεως. Σύμφωνο συνεργασίας υπεγράφει μεταξύ της Παιδιατρικής Κλινικής του Βενιζελίου και του Παγκρίτου Συλλόγου Γονέων και Φίλων Παιδιών με νεοπλασία η Ηλιακτίδα. Αντικείμενο η παροχή μεταξύ άλλων ψυχοκοινωνικής υποστήριξης παιδιών και εφήβων που νοσούν από σοβαρές ασθένειες που νοσηλεύονται στην Παιδιατρική Κλινική, αλλά και η συνεργασία με σκοπό την παροχή ψυχαγωγίας και δημιουργικής απασχόλησής τους. Τηλεδιάσκεψη περιφερειαρχών με τον Πρωθυπουργό για νέο ΕΣΠΑ Ταμείο Ανάκαμψης και Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης. Αύξηση των πόρων του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης εισηγήθηκε ο Σταύρος Αρναουτάκης, λέγοντας πως θα πρέπει να αυξηθεί ο διαθέσιμος προϋπολογισμός του προγράμματος για να μπορούν να υλοποιήσουν ένα σημαντικό αναπτυξιακό πρόγραμμα οι περιφέρειες. Την πρώτη εβδομάδα του Απρίλη θα ξεκινήσει η Κρήτη να δέχεται σταδιακά κύματα τουριστών από χώρες της Γαλλίας, Αγγλίας, Γερμανίας. Όπως εκτιμά ο πρόεδρος του Συνδέσμου Τουριστικών Πρακτόρων Κρήτης, Μιχάλης Βλατάκης, στις αρχές Απριλίου θα ανοίξει το 30% των ξενοδοχείων στην περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου, ενώ αξιοσημείωτο είναι επίσης πως μέχρι και αυτή τη στιγμή που γίνεται ο πόλεμος, οι προκρατήσεις από ισχυρές οικονομικά χώρες της Δύσης που αποτελούν τουριστικούς πελάτες παραμένουν σταθερές σύμφωνα με τον ίδιο. Αναφορά στη Βουλή για τα αιτήματα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξεναγών, κατέθεσαν στη Βουλή βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ Ηρακλείου. Σύμφωνα με το έγγραφο της Ομοσπονδίας, εξακολουθεί να παραμένει άλυτο το ζήτημα της καταμέτρησης των ενσύμων τους, αφού ο κλάδος των ξεναγών είναι ο μοναδικός κλάδος εργαζόμενων, το οποίο τα ένσημα δεν καταμετρούνται. Ενώ για το θέμα αυτό έχει κατατεθεί και εξώδικο στον Υπουργό Εργασίας, όπως επίσης και στο διοικητή του ΕΦΚΑ. Ελλείψεις σε προσωπικό και υλικοτεχνικό εξοπλισμό, καταγγείλει ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ηρακλείου Νίκος Καλομήρης, μιλώντας στη Νέα Κρήτη, ενώ οι αστυνομικοί, όπως λέει, πληρώνουν από την τσέπη τους σαρβίλες στολές και αλεξίσφαιρα γυλαίκα. Ξέπερασε τις 20.000 μονάδες προσφερόμενου αίματος ο αιματοκρίτης από το 2008 έως σήμερα, με την πρόεδρό του Ειρήνη Γεωργιανάκη να εκφράζει τον θαυμασμό της και το ευχαριστώ της στους αιμοδότες που στηρίζουν τους συνανθρώπους τους με το αίμα τους μέσω του 984. Κατηγορίες προς τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι δεν είναι διατεθειμένες να καταλήξουν σε συμφωνία για την αναβίωση της συμφωνίας του 2015 για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, εξαπαλήσει ο επικεφαλής των Ιρανικών Υπηρεσιών Ασφαλείας, καθώς η Ουάσιγκτον, όπως αναφέρει, επιμένει σε απαράδεκτες προτάσεις στις συνομιλίες που διεξάγονται στη Βιέννη. Η Γερμανίδα Υπουργός Εξωτερικών επισκέπτεται το ψηφοπέδιο αυτή την εβδομάδα, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Reuters. 984. Νέα και σπορτς στην ώρα τους. Από το Ηράκλειο με αντίπαλο τον Ιωνικό θα γίνει η κίνηση του Όφη για τα play-out της Super League, όπως προέκυψε από τη χθεσινή κλήρωση. Η πρώτη αγωνιστική περιλαμβάνει επίσης τα παιχνίδια Ατρόμητος Απόλλωνα Σμύρνης, Βόλος Αστέρας Τρίπολης και Πανετολικός Λαμία. Τα play-off ξεκινούν με Αθηναϊκό Ντέρμπι, Παναθηναϊκός ΑΕΚ, ενώ όλα τα παιχνίδια έχουν μεγάλο ενδιαφέρον. Παίζουν επίσης Ολυμπιακός Άρης και ΠΑΟΚ ΠΑΣ Γιάννενα. 984. Ο καιρός. Βροχή, χιονόνερο χιόνι στην Κρήτη, άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις στα 5 με 6 μποφόρ έως στους 9 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία. Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας από τον 984 στο στούντιο, Αγγέλα Δουλγεράκη, Κατερίνα Δασκαλάκη, κυρίες, κύριοι, καλό μεσημέρι.